Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα Σταματέλου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Που ήταν υποψήφια βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά. Και είστε και γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών. Είστε μάχημη γιατρός στον Ευαγγελισμό. Ακριβώς. Παθολόγος. Ακριβώς. Αχρίαστη να είστε. Αλλά πάντα χρειάζονται γιατροί. Τι να κάνουμε. Το ΚΚΕ ήταν τρίτη δύναμη στο Λεκανοπέδιο, σωστά. Και στον Πειραιά και στο Λεκανοπέδιο συνολικά τρίτη δύναμη. Ενίσχυσε τα ποσοστά του. Είναι το βασικό αισιόδοξο μήνυμα της εκλογικής διαδικασίας. Ότι ενισχύθηκε με πολλές χιλιάδες νέες ψήφους. Και αυτό αφήνει και παρακαταθήκη και αισιοδοξία για τη συνέχεια. Να κάνει τοποθέτησή σας και να σας πω βέβαια ότι όπως καταλαβαίνετε έχετε και εσείς μπει στο μάτι αυτής της συζήτησης, γιατί φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα θα επιδιώξει να πάρει και ένα κομμάτι ψηφοφόρων που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις τελευταίες εκλογές. Φάνηκε από τα exit poll από αυτά που μας είπαν οι δημοσκόποι τουλάχιστον. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που βλέπουμε και αυτό που συζητάμε και με όλο τον κόσμο, ευχαριστώντας και αυτούς που συμπορεύτηκαν και δώσαν τη μάχη μαζί μας και αυτούς που κάναν το βήμα για πρώτη φορά, γιατί σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες άνοδος, σχεδόν 40%, 125.000 καινούργιοι ψηφοφόροι, δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Και ουσιαστικά νομίζουμε ότι τροφοδοτεί και μια δυναμική από αυτή που χρειάζεται την επόμενη μέρα. Τα υπόλοιπα που ακούμε, τα καυγαδάκια, ξεχνώντας ή θεωρώντας ότι έχουμε ξεχάσει τι έχει γίνει την τελευταία δεκαετία, εντάξει, μπορούμε και να τα προσπεράσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εξήγηση και για το εκλογικό αποτέλεσμα και γιατί η Νέα Δημοκρατία έφτασε, που εντάξει, και εδώ που τα λέμε από το 39 στο 40, δεν ήταν καμιά συγκλονιστική άνοδος. Και τουλάχιστον τα στοιχεία λένε 190.000 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινήθηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία, ψηφοφόροι του 19. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τρίτο μνημόνιο, το οποίο όλοι θυμόμαστε ότι το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαστε χρυσόψαρα, τα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Έφερε τρίτο μνημόνιο, έφερε πολύ σοβαρούς αντεργατικούς νόμους, έφερε και διατήρησε τους νόμους των προηγούμενων μνημονίων, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο που τσάκισε τους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Αξιόγλου, τα οποία είναι σε ισχύ ακόμα και σήμερα. Και είδαμε και ποια ήταν η πορεία του ως αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Που δεν θεωρούμε ότι είχε καμία τέτοια συμβολή. Ίσα-ίσα όλοι θυμόμαστε την περίοδο, για παράδειγμα, της πανδημίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να καλεί τον κόσμο και να λέει σύνθημα ότι κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή και να καλεί να μην περάσουν μια σειρά μέτρα που περνούσαν τότε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, να λέει θα λογαριαστούμε μετά ή να προτείνει υπουργούς κοινής αποδοχής. Και πάρα πολλά παραδείγματα τα συζητήσαμε εκτενώς στην προεκλογική περίοδο. Βάλαμε, κατά τη γνώμη μας, το βασικό κριτήριο που πρέπει να υπάρχει για να πάει κάποιος στην κάλπη και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Ακριβώς το ίδιο κριτήριο. Η δήλωση του κ. Τσίπρα χθες στο βραδινή και εσάς έπιανε, νομίζω εγώ. Κατά κύριο λόγο στο Πασόκ απευθυνόταν, αλλά αφορούσε και εσάς. Λογικό, λογικό. Ότι πανηγυρίζατε και εσύ, δηλαδή όλος ο χώρος, ο προοδευτικός, δημοκρατικός χώρος της ευρύτερης αριστεράς, πανηγύριζε τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς πανηγυρίζαμε την σημαντική άνοδο που είχαμε. Προβληματιζόμασταν και προβληματιζόμαστε ακόμα για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μοναδική ουσιαστική αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση, που από ό,τι φαίνεται ότι θα είναι πιθανά με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως διαμορφώνεται το ποσοστό. Και το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, η Αυγή σήμερα είχε πρωτοσέλιδο ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρή αντιπολίτευση. Και τίθεται εκ των πραγμάτων το ερώτημα. Δεν έγινε αντιπολίτευση όταν είχε 32%. Θα γίνει αντιπολίτευση με το 20%. Δεν έγινε αντιπολίτευση, θυμίζω, νόμος Χατζηδάκη, το μισό, ναυπηγή Ελευσίνας. Θυμίζω γενικά, έτσι όπως έχει καταγραφεί, ένα 50%. Θα μπορούσαν να μην είχαν ψηφίσει ένα στα 2 νομοσχέδια. Ας ψηφίζαν ένα στα 10, για παράδειγμα. Ψήφισαν ένα στα 2 νομοσχέδια, ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, το 50% αυτών που ήρθε, έτσι λένε τα στοιχεία της προηγούμενης Βουλής. Το έχουμε δώσει πολλές φορές αυτό το στοιχείο και το ξαναθυμίζω και σήμερα. Φοβάστε το ότι λέω από αυτούς τους ψηφοφόρους που ήρθαν σε αυτήν την αναμέτρηση, το ΚΚΕ, μετά την έκκληση που κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ προς προοδευτικές δυνάμεις, μπορεί να επιστρέψουν ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πρέπει να φοβάται, γιατί φαίνεται μια αναφιλορροή. Και είναι απόλυτα δικαιολογημένο και του χρεώνουμε και άλλη μία παράμετρο. Ότι επί της ουσίας, θα το πω πολύ ομά, έκανε τη βρώμικη δουλειά ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση και τώρα που δεν χρειάζεται πλέον να υπάρχει με τον τρόπο που υπήρχε, ανέστησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εδώ που τα λέμε, έκανε όλη αυτή τη δουλειά και συνέβαλε τα μέγιστα στη συντηρητικοποίηση κόσμου. Και αυτό που είναι το χειρότερο απ' όλα, είναι ότι καλλιέργησε μία λογική που λέει δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Μία λογική που λέει ότι το μόνο που μπορούμε να έχουμε υπόψη μας είναι ο μονόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, ο μονόδρομος των μνημονίων, ο μονόδρομος του Ταμείου Ανάκαμψης και όλων των προαπαιτούμενων που συνοδεύει, ο μονόδρομος της δημοσιονομικής σταθερότητας, των πλεονασμάτων, που όλα αυτά, και, εδώ, και αυτά που λέει και η Νέα Δημοκρατία για σταθερότητα, για ανάπτυξη και πάει λέγοντας, νομίζω ότι έχει βγει πλέον το συμπέρασμα ότι όταν ακούμε ανάπτυξη, επενδύσεις, σταθερότητα, κανονικότητα, ναι, δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα για τους λίγους. Και όταν λέω λίγους, είναι ξεκάθαρο ότι εννοώ τους μεγάλους ομίλους, σε όποιο κλάδο και αν βρίσκονται. Πολύ ωραία. Και είναι πολύ διαφορετικό αυτό που θα βιώσει, που βίωσε ήδη και θα συνεχίσει να βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βέβαια, σας ρώτησα εδώ, ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό, γιατί το, νομίζω ότι ένα το μεγαλύτερο κομμάτι του λόγου σας αφορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι την κυβέρνηση. Αλλά επειδή σας ρώτησα και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, για το κομμάτι αυτό και σας ναι, αφορούσε. Γι' αυτό και απαντήσατε έτσι. Το λέω γιατί, ναι, εντάξει, εμείς υπάρχει μία άποψη και από ό,τι φαίνεται, ναι, αυτό έγινε. Όταν, και ξέρετε τι, και τα υπόλοιπα που λέγονται, ναι, για την αντιπολίτευση που έκανε, για τα συνθήματα που έβαζε, κάποιες τακτικές κτλ. Αυτό που είχαμε πει εμείς τουλάχιστον είναι ότι έγινε για να κρύψει, μάλιστα, τη στρατηγική σύμπλευση. Πάμε στην κυρία Σταματέλου. Ναι. Σας είπε και κόμμα διαμαρτυρίας, κυρία Γιανακοπούλου. Ναι, το άκουσα. Ναι, το ακούσατε νομίζω έτσι. Ναι. Και το λέει και άλλοι. Καταρχάς να πω ότι αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται είναι απόλυτα επιφανειακή. Η συζήτηση που προσπαθήσαμε να κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε είναι να γίνει συζήτηση πάνω στα προγράμματα των κομμάτων. Όχι σε κάποιες επιμέρους διεκδικήσεις, όχι στο πώς χειρίστηκε επικοινωνιακά το ένα ζήτημα ή το άλλο, όχι σε ζητήματα αν είναι ο ένας λαϊκιστής ή ο άλλος, ή σε επιμέρους διαφορές που τονίζονται ειδικά για να μην φανεί η στρατηγική σύγκληση. Αυτό το λέμε και θα το ξαναλέμε, γιατί είναι το βασικό που πρέπει να αποτελέσει και το κριτήριο ψήφου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, που θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ανέβει το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γιατί το ζήτημα είναι που με κάποιο τρόπο το ομολόγησαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι όντως δεν αθροίζεται κανένα ποσοστό σε κάποιες άλλες δυνάμεις, δεν αθροίζεται το ποσοστό και δεν αθροίζονται οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και θα υπενθυμίσω ότι στα βασικά, στα στρατηγικά, όποτε χρειάστηκε η περίφημη συνοχή, όποτε χρειάστηκε οι κατευθύνσεις να υλοποιηθούν κατά γράμμα, όποτε χρειάστηκε πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, εφαρμοστική νόμη, όποτε χρειάστηκε, ξαναλέω, ήταν εκεί οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση. Και αυτό το τονίζουμε γιατί θεωρούμε ότι το ίδιο θα ξαναγίνει. Και το λέμε γιατί να σκεφτεί ο καθένας ποιος θα είναι δίπλα του την επόμενη μέρα με τους όρους που πρέπει. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που λένε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, εμείς αντιτάσσουμε το δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης απέναντι σε αυτά που έρχονται. Γιατί την επόμενη μέρα, στους χώρους δουλειάς, εκεί που θα εφαρμόζονται τα χειρότερα μέτρα, εκεί που θα το δείτε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα επί της ουσίας σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν δεν προηγηθεί σκληρή διαπάλη και σκληρός αγώνας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι βουλευτές του, τα μέλη του, οι φίλοι του θα είναι δίπλα. Εκεί που θα βγαίνουν τα σπίτια του κόσμου σε πληστηριασμό, που να θυμίσω, γιατί δεν ξεχνάμε εδώ πέρα, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς φάντσο ΣΥΡΙΖΑ, το συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, ποινικό αδίκημα όποιος εμποδίζει πληστηριασμό. Εμείς θα είμαστε εκεί. Και ας είναι ποινικό αδίκημα, υπάρχουν μέλη δικά μας που έχουν το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη τους. Την επόμενη μέρα που θα συζητιέται η εμπλοκή, η πιο ενεργός εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλευρό του ΝΑΤΟ, όπως γίνεται μέχρι τώρα, που δεν ακούσαμε κάποια διαφοροποίηση, και να δούμε τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, που θα συζητηθεί η ένταξη Ουκρανίας και η κλιμάκωση του πολέμου, να δούμε ποιος θα πει όχι σε αυτή την εξέλιξη και ποιος θα ενημερώνει για τους κινδύνους που ολοχεύουν. Και μια σειρά άλλα παραδείγματα που αποδεικνύουν μια ότι επί της ουσίας. Ναι, να μου κάνετε. Μια ερώτηση κάνω. Ολοκληρώστε και να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, μια σειρά άλλα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι αυτό που έχει σημασία την επόμενη μέρα και κόντρα σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται, τι θα γίνει και αν θα είναι αυτοδύναμη. Και να είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και να είναι κυβέρνηση συνεργασίας, τι έγινε. Έχουμε δει αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Να σας πω, έχουμε δει κυβερνήσεις συνεργασίας. Και εδώ και παντού. Το ίδιο είναι για εσάς. Αλλάζω την ερώτηση τώρα με αφορμή αυτό που λέτε. Άλλο πήγα να σας ρωτήσω, αλλά
Το ίδιο είναι για εσάς μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μια κυβέρνηση με κορμό, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θεωρείτε, ότι ο ένας ελέγχει τον άλλο με κάποιο τρόπο. Θεωρούμε. Μπορεί να είναι το χώρο της αριστεράς, κέντρο αριστεράς, και το ίδιο είναι για εσάς. Εντάξει, οι λέξεις έχουν χάσει με κάποιο τρόπο κάποια σημασία. Σήμερα, αυτό που εκφράζουν σήμερα, ξαναλέω ότι σε αυτά που θα καθορίσουν τη ζωή μας την επόμενη μέρα. Θεωρούμε, καλά, και ότι και τώρα θα μπορούσαν να βρουν τους κάποιους βουλευτές που έλειπαν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μήπως όμως και το ίδιο θα γίνει και την υπόλοιπη. Για εσάς να μένετε δεν απ' είναι έξω καθόλου βολικό. Δεν και είναι. Να μην μπαίνετε να αλλάξετε σε μια το έξω. Επίσης. Τι πλαστείς του Παπάγου το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Σας το ρώτησε. Το πρόλαβε και εσύ και τα γονείς. Εγώ είχα την. Νόμιζα ότι έκλεισε τον κύκλο του αυτή η συζήτηση. Να ρωτήσω τον κύριο Κουτσούμπα όταν του έκανα συνέντευξη και μου απάντησε. Αλλά βλέπω ότι επανέρχεται με κάποιον τρόπο. Το έξω που λέτε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει συμμετοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση, όπως την περιγράφουμε και όπως την περιέγραψα τώρα, και τι σημαίνει έξω από εκεί που γίνεται η πραγματική αντιπαράθεση, από εκεί που γίνεται ο πραγματικός αγώνας. Γιατί ξέρουμε από τώρα, είναι δεδομένο, βγαίνει διοικητής κεντρικής της Τράπεζας της Ελλάδας. Βγαίνουν Ευρωκοινοβούλιο κατευθύνσεις από την Κομισιόν. Αλήθεια και λένε είναι, ματωμένα πλεονάσματα. Λένε αυστηρή σταθερότητα. Λέμε προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις τις λένε. Αυτή η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, η πιο πρακτική. Έχουμε ξανά εκλογές σε 5 εβδομάδες. Ναι. Έχετε ενισχυθεί σημαντικά και έχετε πάρει ψήφους από κόμματα, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται. Έχετε, και 1% από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολύ πρόσφατο γεγονό και δεν είναι εντυπωσιακό, αλλά υπάρχει αυτό. Το ερώτημά μου είναι τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια προσπάθεια να επαναπατριστούν, δεν θα πω, να επιστρέψουν. Γιατί η πατρίδα τους δεν είναι κανένα κόμμα, φαντάζομαι κανένας. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό, όταν υπάρχει πάντα μια όξυνση, τα πιο μικρά κόμματα γενικώς έχουν τέτοια θέματα. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ρωτάω αν γίνει, δεν το ξέρω. Ναι, ρωτάω. Εντάξει, θα δούμε. Τουλάχιστον στις πρώτες συζητήσεις με κόσμο, με ανθρώπους που συνεργαζόμαστε, με ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε εκεί που δουλεύουμε, εκεί που ζούμε, εκεί που σπουδάζουν φοιτητές και πάει λέγοντας, δεν φαίνεται κάποια τέτοια τάση προς το παρόν. Μάλιστα. Και επειδή θέσαμε πολύ σωστά το κριτήριο ψήφου, εξηγήσαμε για ποιο λόγο δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, αν εννοείται να υπάρξει τέτοια πίεση. Δεν υπήρξε ούτε κατά την προεκλογική περίοδο και ίσα ίσα υπήρχε κόσμος που μέχρι και δημόσιες δηλώσεις έκανε που δήλωνε ότι μετά από όσα έχουν δει τα μάτια του δεν εμπιστεύεται πλέον ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε το ΣΥΡΙΖΑ και το λέμε γιατί δεν σημαίνει το 40% ότι επιβραβεύεται η αντιλαϊκή πολιτική, ούτε σημαίνει ότι τα βάφουμε μαύρα και καθόμαστε σπίτι μας. Ποιος είπε ότι αν είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση, εμείς θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Αν εσείς τι καλά κάνετε, λέτε και είστε χαρούμενοι που το 5 έγινε 7%. Μπορεί να γίνει και παραπάνω. Πολύ, αυτό επιβιώνουμε. Και υπάρχουν 40, πολύ καλά σημάδια. Ο άλλος που έχει 40 να μην το θεωρήσει επιβράβευση αυτό, αν εσύ θεωρείτε επιβράβευση το 5 που έγινε 7, θέλω να πω. Γιατί επιβράβευση τη αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό μετράνε στο τέλος τι παίρνει ο καθένα. Οι πολίτες δεν τη θεωρούν αντιλαϊκή την πολιτική. Τουλάχιστον όχι, θεωρούν πολύ φυσιολογικό να μην έχουν. Το 40% που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, επιτρέψτε μου να σα πω, δεν είστε εκφραστές τη κοινωνία, μην έχετε κι εσεί την έπαρση. Το 40% καμία έπαρση. Αυτό το αυταρχική. Κυβέρνηση που θα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, εμείς. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω ένα λεπτό και να σα μιλήσω. Οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, όπου βρίσκεται, ζει, εργάζεται, σπουδάζει, όποιος κατοικεί σε αυτή τη χώρα, έχουν να φοβηθούν κάτι από μια αυταρχική κυβέρνηση. Δεν έχουν λόγο. Τι είναι, κομπάρση. Εμείς τους θέλουμε πρωταγωνιστές. Μιλάω για την κυβέρνηση τώρα. Και εγώ γι' αυτό μιλάω. Όχι, γιατί έχει απόλυτη σημασία τι γίνεται και τι διεργασίες γίνονται έξω από τη Βουλή με το τι γίνεται και μέσα στη Βουλή. Εμείς θέλουμε όλο αυτό. Σύμφωνοι, αλλά εμείς θέλουμε όλο αυτόν τον κόσμο πρωταγωνιστή και όχι κομπάρσο. Να κοιτάζει τη μία κυβέρνηση μετά την άλλη και να νομίζει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι το ζήτημα. Οι ίδιοι, διότι το 40% των πολιτών που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύουν ότι εφαρμόζει αντιλαϊκή. Θεωρεί ότι είναι φιλολαϊκό μέτρο κατάργησης κυριακάς κυσαργίας. Ας πούμε, η ιδιωτικοποίηση του νερού, των νοσοκομείων. Οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων που πήγαν έξω από τη Βουλή να διαδηλώσουν υπέρ του νομοσχεδίου. Η δική σας, εννοείται τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έγινε και απεργία πριν μια εβδομάδα, το προσέξατε, με αποτελέσματα του ξεπουλήματος των ναυπηγείων αλευσίνα. Αν το είδατε. Αν τα βλέπετε αυτά και θέλετε να τα.
λένε η κυρία Σταματέλου να αποθεώσουν τον Πρωθυπουργό όταν έκανε την επίσκεψη. Λένε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Και συγγνώμη, έχετε εικόνα. Και διασφαλίστηκαν τη θέση σε εργαζόμενα. Λοιπόν, αυτές είναι υπόψη σας. Λοιπόν, αυτές είναι φιλολακτές αναλυτικές. Καλά πήγε στο τέσσερις. Τι συνέπειες έχει. Αυτές είναι φιλολακτές πολιτικές. Όπως για παράδειγμα... Να απαντήσει και να μην ρίξει για να το πούμε, παρακαλώ. Όπως για παράδειγμα φιλεργατική πολιτική είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όπως φιλεργατική είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αυτές είναι οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την αύξηση του κατώτατου μισθού, κυρία Κασιμάτη, την οποία θα την πήγατε στα 7. Μισό λεπτό μόνο, όχι παραπάνω. Μισό λεπτό μόνο. Για αυτή τη συζήτηση που γίνεται, για το τι έχει σημασία την επόμενη μέρα. Δείτε να ανατρέξουμε πού είχαμε την πιο αισιόδοξη εικόνα και την τελευταία τετραετία και τα τελευταία χρόνια. Είναι χώροι δουλειάς που δώσανε μεγαλειώδεις αγώνες για να μην φτάσουν στο σημείο να περάσουν τα πιο άγρια μέτρα για να βάλουν βάσεις να διεκδικήσουν να ζουν καλύτερα. Μες. Δείτε τι έγινε στο λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο. Δείτε τι γίνεται στη Λάρκο. Δείτε τι γίνεται στους Ντελιβερά. Δείτε τι γίνεται σε μια σειρά χώρους και το στίγμα σε όλο αυτό. Είμαστε βάζουν πρωτοπόροι εργαζόμενοι κομμουνιστές που είναι εκλεγμένοι σε αυτούς τους χώρους. Και δείτε διαφορά με αντίστοιχους κλάδους που μπορεί να μην είναι ή να είναι πλειοψηφία λοιπόν, άλλες δυνάμεις όμως της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και του ΣΥΡΙΖΑ και ήμασταν εκεί. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά ήταν αφηγία. Καταστήστε αυτό το μονομέτωπο αγώνα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και χειρότερα. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και χειρότερα. Κυρία Γιαννακοπούλου και εσάς.